Χαίρετε φίλες και φίλοι, 5η 16 Ιανουαρίου του 2014. Σήμερα καλό σε γενικές γραμμές ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε βέβαια κατά τόπους βροχοπτώσεις. Από εχθές ξεκίνησαν αυτές να κάνουν την παρουσία τους σε αισθητή. Βροχοπτώσεις που θα έχουμε και το επόμενο τριήμερο, όπως μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι βροχές όμως που βοηθούν είναι ένα σύμμαχος κατά της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, όπως λένε οι επιστήμονες, αφού είχαμε βροχοπτώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη που συνέβαλαν στη μείωση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, με αποτέλεσμα τα αερούμενα σωματίδια, τα PM10, να καταγράψουν χθες μέση ημερήσια τιμή σχετικά χαμηλή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όπως επίσης και σήμερα το πρωί ήταν σε χαμηλά επίπεδα η συγκέντρωσή τους. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, έχει ανακοινώσει τη λήψη μέτρων. Όταν θα έχουμε ανώτατα επίπεδα συγκέντρωσης, τότε θα έχουμε για 5 ημέρες, όταν θα είναι η συγκέντρωση αυτή, τότε θα έχουμε και έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα που θα φτάνει στο 70%, όπως είπε ο κ. Τσαμασλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, εχθές. Επίσης, στη Λάρισα, που σας έχουμε πει από τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε ανακοίνωση έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα έως και το Σάββατο. Για αυτές τις ημέρες δεν θα πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα οι Λαρισαίοι και γενικότερα όσοι βρίσκονται στο νομό, μάλλον στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Να πούμε ότι και στην Καρδίτσα κάτι αντίστοιχο, εκπτώσεις εκεί στο ηλεκτρικό ρεύμα ανακοινώθηκαν από την αρμόδια αρχή. Είχαμε την επιβεβαίωση της απαγωγής, εχθές σας το αναφέραμε λοιπόν, σας μεταφέραμε τις πληροφορίες που είχαμε. Σε επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική αστυνομία μετά τα τελευταία κρούσματα. Να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι στο σπίτι του, κατάφερε να συνομιλήσει. Για τον κύριο Καραμολέγκο μιλάμε, τον επιχειρηματία από την Αθήνα, ο οποίος κατάφερε να μιλήσει λοιπόν με τους απαγωγείς και να τους πείσει να παραδοθούν στην αστυνομία. Εκεί λοιπόν θα δούμε σε λίγο και δημοσιεύματα με ποιον τρόπο τους οδήγησε. Για 14 ώρες ήταν υπό απαγωγή ο κύριος Καραμολέγκος, όμως τέλος καλό, όλα καλά. Αναζητούνται βέβαια οι συνεργοί, άλλοι δύο συνεργοί. Έχουμε συναγερμό λοιπόν για την επιδημία απαγωγών. Η ελληνική αστυνομία σε επιφυλακή. Τα κρούσματα είναι γνωστά πλέον. Μέσα σε ένα μήνα σημειώθηκε αποτυχημένη απόπειρα απαγωγή σε βάρος του εφοπλιστή Κίκου Μαρτίνου στη Βούλα, αλλά και η πρόσφατη απαγωγή του επιχειρηματία Μανώλη Καραμολέγκου στον Γέρακα. Αυτοί λοιπόν, όπως και οι προηγούμενοι, πήγαν καλά. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής ανησυχούν μήπως παρά το γεγονός του αίσιου τέλους των δύο αυτών περιστατικών, οι απαγωγές γίνουν ξανά της μόδας. Θυμάστε της μόδας βέβαια συσσαγωγικά. Τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε συνεχώς κρούσματα για να μιλάμε. Διακόπηκε μόλις ξεκίνησε η δίκη Παπαγεωργόπουλου, θέμα που θα δούμε στις εφημερίδες, ειδικότερα τις τοπικές σήμερα. Ξεκίνησε το πρωί, πριν καλά-καλά λοιπόν αρχίσει, διακόπηκε. Ο συνήγορος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Μιχάλη Λεμούσια, έθεσε αίτημα για αποβολή της πολιτικής αγωγής. Το δικαστήριο διέκοψε για να εξετάσουν το αίτημα. Συνέχισε μετά τη μία το μεσημέρι και θα συνεχίσει. Επιδεινώνεται το κύμα καύσωνα στην Αυστραλία. Ενημερωνόμαστε λοιπόν για θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου εδώ και πολλές μέρες στην νότια χώρα. Η Ευρώπη λοιπόν έχει ψύχος, από κύμα ψύχους, το οποίο έχει γνωρίσει εδώ και αρκετές ημέρες. Όμως στην Αυστραλία έχουν θερμοκρασίες πολύ υψηλές, υψηλότερες από ό,τι είχαν συνήθως τέτοια εποχή. Οι κλιματικές αλλαγές λοιπόν καθιστούν τις ζεστές μέρες στην Αυστραλία ακόμη πιο ζεστές και τα κύματα καύσωνα μεγαλύτερης διάρκειας και πιο συχνά, όπως ανακοίνωσε μια ιδιωτική περιβαλλοντική οργάνωση εκεί σε ιστοσελίδα την οποία αντλούμε το δημοσίευμα. Έχουμε ανακοινώσεις για τα ΕΛΤΑ. Οι ταχυδρόμοι θα φέρνουν όχι μόνο γράμματα και λογαριασμούς, αλλά και φάρμακα στο σπίτι. Θα δείτε σε λίγο με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Σε δεύτερη φάση, μάλιστα, θα παραδίδουν και ρούχα από το καθαριστήριο, όπως ενημερωνόμαστε. Θα το δείτε σε λίγο λοιπόν στις εφημερίδες. Στην εφορία, σήμερα το πρωί, διαμαρτυρήθηκαν στην Ε ΔΟΕ Θεσσαλονίκης οι καθαρίστες και οι σχολικοί φύλακες. Διαμαρτυρήθηκαν φυσικά ενάντια στην διαθεσιμότητα. Αυτά εν ολίγης απασχολούν την επικαιρότητα σήμερα. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες που έχουμε κοντά μας σήμερα, Πέμπτη. Ξεκινούμε από αυτές της Θεσσαλονίκης, από τον Αγγελοφόρο συγκεκριμένα. Πρώτο σέλιδο για τον πρώην Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, για τον κύριο Ψωμιάδη. Νέα έρευνα σε βάρος του Παναγιώτη Ψωμιάδη από τη δικαιοσύνη στη Θεσσαλονίκη. Ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρης Δημόπουλος διέταξε να διενεργηθεί έρευνα προκειμένου να εξεταστούν καταγγελίες που αφορούν τη θητεία του Παναγιώτη Ψωμιάδη την περίοδο που διετέλεσε νομάρχης Θεσσαλονίκης. Λίγο πιο δίπλα τώρα. Αντώνης Σαμαράς, δεν θα είμαστε δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Οι δηλώσεις του από τα εδάφη της Ευρώπης, από την ομιλία του στο
Ευρωκοινοβούλιο. Να πούμε βέβαια ότι εκεί πολλοί περίμεναν ότι θα θέσει και άλλα ερωτήματα. Θα δείτε σε λίγο και άλλες πλευρές του θέματος αυτού. Μάλλον άλλους να σχολιάζουν διαφορετικά την ομιλία του εκεί. Έναν μικρό απολογισμό έκανε ο κ. Σαμαράς. Προεκλογική ομιλία τη χαρακτήρισαν άλλοι και άλλοι. Μια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μιας και είχαμε την παραδοχή Ευρωπαίων λίγο νωρίτερα ότι η Ελλάδα ήταν η ηφηγένεια για να σωθούν οι δικές τους οικονομίες. Θυσιάστηκε η οικονομία της χώρας μας όταν και μπήκε στο μνημόνιο. Αλέξης Τσίπρας βέβαια ότι θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο πιο κάτω, υπόθεση Καραμολέγκου, θύμα και απαγωγέας πήγαν μαζί στο αστυνομικό τμήμα. Έπεισε ο κ. Καραμολέγκος στον απαγωγέα λοιπόν να παραδοθεί. Ελεύθερος στο μεταξύ ο Δημήτρης Κοντομινάς με εγγύηση πραγματικά, όπως τη χαρακτηρίζουν και οι καλοί συνάδελφοι, μαμούθ, 5 εκατομμυρίων ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Νέο τοπίο για τη Θεσσαλονίκη, μεγαλόπνα τα σχέδια του νέου ρυθμιστικού που παρουσιάστηκε χτες και αυτό θα το δούμε στο εσωτερικό της εφημερίδας. Όπως και το συγκεκριμένο το οποίο βλέπετε τώρα στη Θεσσαλονίκη, η κορυφαία της εκπαιδευτικής ρομποτικής, η πολυβραβευμένη ομάδα είναι αυτή που βλέπετε στη φωτογραφία από τα νησιά Φερόες, η οποία έχει προσκληθεί από τη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης για να μιλήσει σε ημερίδα με θέμα ρομποτική για όλους. Λίγο πιο δίπλα, άλλο ένα δημοσίευμα για την παθολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ. 70 χρόνια προσφοράς για την Α παθολογική, οι πανελλαδικές της πρωτιές, όπως η διενέργεια της πρώτης μεταμόσχευσης νεφρού από δότη στην Ελλάδα το 1968, αλλά και η πρώτη αιμοκάθαρση στη χώρα το 1969, αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση. Στο εσωτερικό τώρα του αγγελοφόρου θα περάσουμε. Να το λοιπόν το νέο τοπίο για τη Θεσσαλονίκη, το νέο ρυθμιστικό λοιπόν, ένα ζωντανό μουσείο στις φυσικές διαστάσεις μιας πόλης, με άνετους διαδρόμους, πολλούς ελεύθερους χώρους, σημεία ξεκούρασης και αναψυχής, όπως και ένα μεγάλο πράσινο πάρκο εκεί που βρίσκονται σήμερα οι εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν περιγράφει για τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της πόλης. Βλέπετε και τις φωτογραφίες, εδώ είναι η συγκεκριμένη Αλφα προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο νέος σχεδιασμός για τη Θεσσαλονίκη υποδεικνύει την απόδοση στους κατοίκους όχι μόνο της πρώτης, αλλά και της δεύτερης και τρίτης προβλήτας του λιμανιού. Βλέπετε και μια γενική άποψη της παραλιακής. Κεντρική επιδίωξη αποτελεί βέβαια η ελεύθερη πρόσβαση και η συνέχεια του παραλιακού μετόπου από το λιμάνι έως και την Καλαμαριά και το αεροδρόμιο Μακεδονία. Την ανάπλαση υποβαθμισμένων εν πωλής κατεστραμμένων προσφυγικών συνοικισμών κατά μήκος των τείχων της πόλης προβλέπει επίσης το νέο ρυθμιστικό σχέδιο και η ανάδειξη των ιστορικών μνημείων για την ένταξή τους στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων στις βασικές κατευθύνσεις του νέου ρυθμιστικού σχεδίου για το κέντρο της πόλης. Πάμε σε άλλο δημοσίευμα τώρα. Στον Αγγελοφόρο πάντα είμαστε. Και σταματάμε στους κορυφαίους της εκπαιδευτικής ρομποτικής, οι οποίοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε για την ομάδα από τα νησιά Φερόες. Βλέπουμε την ομάδα αυτή και πάλι στις οθόνες μας. Η πολυβραβευμένη αυτή ομάδα, η οποία θα συμμετάσχει στην ημερίδα. Μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως ομάδες εκπαιδευτικής ρομποτικής νέων, λοιπόν, ηλικίας 10 έως και 16 ετών είναι η συγκεκριμένη, θα βρεθεί από τις 23 Ιανουαρίου έως και τις 25 στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο. Να πούμε βέβαια ότι η ημερίδα με θέμα ρομποτική για όλους θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Κατακόμβη του Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Ευόσμου. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων Συνεργασία για μια καλύτερη εκπαίδευση, σχολική διοίκηση και διαχείριση εκπαιδευτικών καινοτομιών, αποτροπή της σχολικής διαρροής και περιφερειακά κέντρα εκπαιδευτικής καινοτομίας στην Ευρώπη και εκπαίδευσης. Πάμε λίγο πιο δίπλα τώρα, ένα δημοσίευμα για τη μουσική. Η μουσική, λένε οι επιστήμονες, θεραπεύει ακόμη και βαριές ασθένειες, βαριά ασθένειες. Η μουσικοθεραπεία λοιπόν μπορεί να βοηθήσει αμέσως δημιουργικά και ευχάριστα τον κάθε άνθρωπο σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται η υγεία του και ανεξάρτητα από τις άλλες θεραπείες. Μάλιστα, όσο πιο βαριά είναι η κατάσταση της υγείας, τόσο μεγαλύτερη είναι η βελτίωση, όπως προκύπτει από μελέτες που έγιναν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή. Στα πρώτα 2,5 χρόνια της μουσικοθεραπείας, βλέπουμε πιο γρήγορα τα αποτελέσματα
ενώ μετά, επειδή συνηθίζει ο άνθρωπος, τα αποτελέσματα φαίνονται πιο αργά. Η μουσικοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα νοσοκομεία, σε κάθε είδους ασθενείς, παραδείγματος χάρη ασθενείς που έχουν άσθμα ή πνευμονικές παθήσεις, μέχρι ογκολογικούς ασθενείς ή ασθενείς που νοσηλεύονται στην εντατική, όπως λέει η λέκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Ψαλτοπούλου. Αυτά και από αυτό το μονόστιλο του Αγγελιοφόρου. Γυρνάμε σελίδες, ξεφυλίζουμε την εφημερίδα και θα σταματήσουμε τώρα στην προσφορά της Αλφα παθολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ. 70 χρόνια προσφοράς λοιπόν, 7 δεκαετίες προσφοράς και αναγνώρισης της προσφοράς αυτής. Πρωτοπόρησε λοιπόν η κλινική, η Αλφα παθολογική κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, η οποία συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια προσφοράς, έχοντας νοσηλεύσει χιλιάδες ασθενείς και εκπαιδεύσει αξιόλογους γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Συνεχίζει βέβαια το έργο της ως κλινική πρότυπο, τροφοδοτώντας με στελέχη πολλές νοσοκομιακές κλινικές. Σύμφωνα με τον διευθυντή της, τον κύριο Δανιλίδη, τον οποίο βλέπετε στην ένθετη φωτογραφία, σήμερα η κλινική έχει δύναμη 56 κλινών. Σε ημέρες εφημερίας ξεπερνά τις 80 κλίνες με ασθενείς φιλοξενουμένους σε άλλες κλινικές. Αυτά από τον Αγγελιοφόρο. Πάμε στην αυριανή Μακεδονία Θράκης τώρα. Πρώτο θέμα εδώ το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ο Θόδωρος Καράουγλου, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Αν χρειαστεί, θα δώσω μάχη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει περισσότερο στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης για την περιφέρεια, γράφει η αυριανή. Βέβαια, έχουμε το ενδιαφέρον του κυρίου Τζιτζικώστα για την περιφέρεια. Ο Υπουργός όμως θέτει τον εαυτό του στη διάθεση του κόμματος, αν και το χρειαστεί. Πάμε λίγο πιο δίπλα τώρα. Επιμένει για δεύτερη καθημερινή πτήση στη Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη, η Turkish Airlines. Βλέπετε ότι οι αεροπορικές εταιρείες τελευταία έχουν έναν δικό τους σε εισαγωγικά πόλεμο ανακοινώσεων και εντυπώσεων. Αυτό το μόνο που έχει σημασία είναι να βγει σε θετικό, να έχει θετική έκβαση για εδώ, για τη Θεσσαλονίκη και για τις πτήσεις οι οποίες θα πληθαίνουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο στην όλη υπόθεση. Αντίθετα, στη Λευκή Εβδομάδα, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, έχουμε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν δέχεται την πρόταση της Ένωσης Ξενοδόχων. Αυτό θα το δείτε σε λίγο σε Αθηναϊκή Εφημερίδα. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, τα μαζεύει το Υπουργείο για τον λόγο θέμα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Δημήτρης Κοντομινάς για την υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Πιέσεις για εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου από το Υπουργείο Υγείας. Αντώνη Σαμαράς, οι υπέρμαχοι της Ευρώπης θα κερδίσουν τις ευρωεκλογές. Ένα από τα όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στο 40% θα αυξηθούν φέτος τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα, εκτιμά εταιρεία. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα τώρα. Η Δημοκρατία Βορειοελλάδος είναι αυτή. Πρώτο θέμα, τα μυστήρια του Στρασβούργου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τα όσα είπε εκεί στην ελληνική γλώσσα χθες. Σας είπαμε και χθες πάνω κάτω τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά εκτός έδρας με μηνύματα για το εσωτερικό της χώρας. Δραματικές οι δηλώσεις σε κάποια σημεία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δραματικός απολογισμός για όσα έγιναν από το 2010 και μετά και οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις για τις ευρωεκλογές. Τα δύο στοιχεία τα οποία ξεχώρισαν. Πάμε λίγο πιο πάνω τώρα. Οι Τούρκοι ψαράδες αλωνίζουν στο Βόρειο Αιγαίο με τη συνοδεία πολεμικών της Άγκυρας. Θέμα που έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Σας είπαμε ότι ένας αν μπει στην σελίδα Marine Traffic, εκεί θα διαπιστώσει σε πραγματικό χρόνο, ελεύθερη στο σελίδα και νόμιμη απολύτως, σε πραγματικό χρόνο που βρίσκονται τα πλοία και θα δει ότι στο Αιγαίο πραγματικά υπάρχουν πολλά με κόκκινη ένδειξη, τα τουρκικά δηλαδή, αλλιευτικά, τα οποία μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα σχεδόν καθημερινά. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουν αναδείξει και οι αλλοιείς εκεί στην, στο Αιγαίο μας. Πάμε λίγο πιο πάνω τώρα. Άλλο ένα δημοσίευμα το οποίο θα δούμε εδώ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Οι οποίοι λύνουν τον γόρδιο δεσμό για επιδόματα τοκετού και αναρωτικές. Ήρθε λοιπόν η απάντηση, βρίσκεται η λύση μετά τις απεργίες που έχουμε στον ΕΟΠΗ. Πολλοί είναι που δεν έχουν πάρει, πολλές μάλλον που δεν έχουν πάρει τα επιδόματα τοκετού. Έχετε ρωτήσει για το συγκεκριμένο. Έρχεται η απάντηση, θα τη δούμε στο εσωτερικό της εφημερίδας. Η απαγωγή του επιχειρηματία Καραμολέγκου τώρα απασχολεί εδώ χαμηλά στην εφημερίδα. Απαγωγή λίγων ωρών. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Κατάφερε λοιπόν ο κύριος Καραμολέγκος να πείσει τον απαγωγέα να παραδοθεί. Η δεύτερη δίκη με συνήγορο τον Δημήτρη Τσοβόλα για τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παπαγεωργόπουλο. Άλλο ένα θέμα που απασχολεί. Είπαμε, ξεκίνησε σήμερα αυτή η δίκη. Διακόπη και συνεχίστηκε μετά τη μία το μεσημέρι. Πάμε στο εσωτερικό της εφημερίδας. Τρίμηνη παράταση για τα δάνεια. Ένα δημοσίευμα το οποίο ενδιαφέρει φυσικά πάρα πολλούς.
Ας σταθούμε για λίγο σε αυτό. Έως 15 Απριλίου η υπαγωγή των ενήμερων οφειλετών στις ρυθμίσεις. Έως τις 15 Απριλίου παρατείνεται η δυνατότητα υπαγωγής στην ουσία στο πρόγραμμα διευκόλυνσης που ίσχυε για τους ενήμερους οφειλέτες με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης του κ. Σκορδά. Η τρίμηνη παράταση του προγράμματος που έλεγε χθες 15 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Υπουργείο, κρίθηκε αναγκαία ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που συστάθηκε με τον πρόσφατο νόμο 4224 του 2013 να αξιολογήσει την πορεία του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι με το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους οφειλέτες, ο υπαγόμενος στη ρύθμιση δανειολήπτης δεν θα καταβάλει δόση μεγαλύτερη του 30% του καθαρού εισοδήματός του. Έχουμε λοιπόν την παράταση τρίμηνη για τα δάνεια, η υπαγωγή των ενήμερων οφειλετών στις ρυθμίσεις έως και την 15η Απριλίου. Λίγο πιο δίπλα τώρα για τον ΦΠΑ στην εστίαση, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συγχωρείτε. Έχουμε τον ΦΠΑ στην εστίαση, ο οποίος θα ισχύει μειωμένος όσο ήταν και πέρυσι για το 2014. Αυτή είναι η άλλη είδηση. Και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουμε μείωση του ΦΠΑ, όπως ανακοινώθηκε στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Και προσανατολίζεται το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τα εκεί, λοιπόν. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και ο κ. Βαρβιτσιώτης στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Θα μειωθεί, λοιπόν. Σύντομα θα μάθουμε πόσο και πού θα κυμανθούν τα εισιτήρια φέτος. Πάμε σε άλλη σελίδα από την εφημερίδα Δημοκρατία Πάντα. Σταματάμε στις προκλήσεις των Τούρκων για άλλη μια φορά. Δεν είναι κάτι το καινούριο, λοιπόν. Καθημερινές συναυμαχίες με τους Τούρκους ψαράδες, συναυμαχίες σε εσωτερικό, σε εισαγωγικά φυσικά. Βόρειο Αιγαίο παραβιάζουν προκλητικά τα χωρικά ύδατα με συνοδεία πολεμικών πλοίων. Αυτό είναι το ιδιαίτερα ανησυχητικό και ακτεωρών της Άγκυρας η συνοδεία αυτή. Οι ναυμαχίες λοιπόν με τους Τούρκους ψαράδες είναι κάτι καθημερινό. Οι Έλληνες ψαράδες τους γνωρίζουν, σε αρκετές περιπτώσεις χαιρετιούνται λοιπόν σε καθημερινή βάση. Η Τουρκία βέβαια ζητά να μπει στο Αιγαίο με κάθε τρόπο να περάσει στα χωρικά μας ύδατα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν και οι άλλες απόψεις, η άλλη άποψη που σημειώνει ότι δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση την Τουρκία αυτή τη στιγμή η ένταση με την χώρα μας, με την Ελλάδα, καθώς ο κ. Ερντογάν τότε θα έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές φωνές στο εσωτερικό της χώρας του, οι οποίες δεν θα μιλούν με καθόλου κολακευτικά σχόλια, που ήδη δεν μιλούν με κολακευτικά σχόλια για αυτόν. Τότε όμως θα έχει περισσότερα μέτωπα να αντιμετωπίσει, εάν και εφόσον προκαλέσει ένταση με την πατρίδα μας. Πάμε λίγο πιο μέσα στις εφημερίδες τώρα, στην εφημερίδα, στις μέσα σελίδες. Ξεμπλοκάρουν άδειες ασθενείας επιδόματα εγγύων. Θέμα το οποίο απασχολεί, έχετε ρωτήσει για το συγκεκριμένο λοιπόν. Εγκύκλειος λύνει τον γόρδιο δεσμό λόγω της απεργίας του ΕΟΠΗ, είχε δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση λοιπόν. Έχουμε την εγκύκλειο με την οποία λύνεται λοιπόν το πρόβλημα. Η ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων, μεταξύ των οποίων και πλήθος εγγύων, που δεν μπορούσαν να λάβουν τα επιδόματά τους λόγω της δίμηνης απεργίας των γιατρών του ΕΟΠΗ. Αναμένεται λοιπόν να σταλεί σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας. Από ό,τι ενημερωθήκαμε, έχει σταλεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας αυτή η εγκύκλειος, ενώ ψάχνουν και λύση για τους αναπήρους, να βρεθεί και για αυτούς λοιπόν, καθώς άλλο το πρόβλημα παραμένει η απουσία των γιατρών του ΕΟΠΗ από τις επιτροπές στα κέντρα πιστοποίησης αναπήρων, στα οποία συσσωρεύονται εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις από άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν εξυπηρετούνται. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λοιπόν, στέλνεται η σχετική εγκύκλωση, στάλει μάλλον η σχετική εγκύκλωση, και ελπίζουμε σύντομα να καταφέρετε να εκταμιεύσετε τα επιδόματα και να αρθεί το πρόβλημα και η ταλαιπωρία η οποία υπήρχε. Πάμε σε άλλη σελίδα. Σταματάμε σε δημοσίευμα τώρα που έχει να κάνει με την κοσμοσυρωή που παρατηρείται στη Ρωσία, θα μας μεταφέρει το δημοσίευμα αυτό, στην Αγία Πετρούπολη συγκεκριμένα. Στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου εκεί η θερμοκρασία, 1,5 χιλιόμετρο η ουρά. Περίμεναν χθες όμως υπομονετικά περισσότεροι από 50.000 Ρώσοι πιστοί που έσπευσαν στο μοναστήρι Ναβορντεύσκι στην Αγία Πετρούπολη για να προσκυνήσουν τα τίμια δώρα των μάγων προς τον Γέννητο Χριστό. Μετά την ολιγοήμερη παραμονή τους στη Μόσχα, τα ιερά κοιμήλια που φυλάσσονται στη Μονή Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος συνεχίζουν το ταξίδι τους στη Ρωσία, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες προσκυνητές από κάθε γωνιά της χώρας. Μια φωτογραφία λοιπόν θέλαμε να σας δείξουμε. Πραγματικά πάρα πολύ ο κόσμος, όμως υπομονετικά οι Ρώσοι περιμένουν για να προσκυνήσουν. Λίγο πιο κάτω τώρα στην Καρδίτσα το δημοσίευμα μας μεταφέρει, από τη Ρωσία στην Καρδίτσα.
Ένας Γαλλέος γίγας, 90 κιλών εκεί λοιπόν αλλιεύτηκε, τον βλέπετε στη φωτογραφία. Με το στόμα ανοιχτό λοιπόν έμειναν όσοι πέρασαν χθες από το ιχθυοπολείο, το συγκεκριμένο ιχθυοπολείο στο κέντρο της Καρδίτσας, όπου έφτασε από τη Λευκάδα ένας Γαλλέος γίγας βάρους 90 κιλών και μήκους 4,5 μέτρων. Τον τεράστιο αυτόν Γαλλέο λοιπόν αλίευσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στα ανοιχτά του νησιού του Ιωνίου ψαράδες της περιοχής. Ο ψάρι πιάστηκε στα δίχτυα μιας μεγάλης μηχανότρατας για να ξεκινήσει στη συνέχεια το ταξίδι του στην Θεσσαλική πόλη. Αυτά λοιπόν και από την Καρδίτσα. Άλλο δημοσίευμα από τη Δημοκρατία. Στη στήλη για την υγεία μας σταματάμε σε είδηση που έχει να κάνει με την ντομάτα. Η καλά μαγειρεμένη ντομάτα λοιπόν μπορεί και να είναι ασπίδα για την καρδιά μας. Να τα διαβάσουμε λοιπόν. Άλλη μια ευεργετική ιδιότητα της μαγειρεμένης ντομάτας εντόπισαν σε έρευνα επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Βερόνα στην Ιταλία, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι όταν η ντομάτα μαγειρεύεται δεν ενισχύονται μόνο οι αντικαρκυνικές ιδιότητές της αλλά και η προστασία που παρέχει στην καρδιά. Πάμε τώρα σε άλλη σελίδα. Πριν αφήσουμε την εφημερίδα, θα σταθούμε σε άλλο ένα δημοσίευμα για την Κωνσταντινούπολη θα μιλήσουμε τώρα. Φεύγουμε λοιπόν, βλέπετε πως μεταφερόμαστε με τα δημοσίευματα από σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Με φωνές λοιπόν που κατάφεραν να συγκινήσουν και να ενθουσιάσουν τους Έλληνες που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Τα μέλη της γυναικείας χοροδίας της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως έψαλαν βυζαντινούς ύμνους αλλά και παραδοσιακά κάλαντα κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησαν στην Κωνσταντινούπολη. Η γυναικεία χοροδία Αγία Κασιανή Υμνογράφος συνόδευσε τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβα στο προσκυνηματικό διπορικό που πραγματοποίησε στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε και τη φωτογραφία δίπλα ακριβώς με τα μέλη της γυναικείας χοροδίας που συνόδευσαν το σεβασμιότατο στο προσκυνηματικό αυτό διπορικό. Βλέπετε λοιπόν και ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο εκεί από την πόλη. Αφήνουμε την εφημερίδα Δημοκρατία για να περάσουμε τώρα στη Μακεδονία. Και πάλι στο Εδόλιο ο Παπαγεωργόπουλος, είπαμε, ξεκίνησε το εφετείο. Ξεκίνησε στο εφετείο η δίκη της υπεξαίρεσης με διαφορετικούς συνήγορους ο τέος δήμαρχος και ο Λεμούς. Και τον βλέπουμε εδώ σε φωτογραφία με τον τότε νομάρχη, τότε δήμαρχος ο κ. Παπαγεωργόπουλος. Ο κ. Ψωμιάδης, για τον κ. Ψωμιάδη έχουμε νέα εισαγγελική έρευνα για τα 45 επιμερών του στην νομαρχία. Πάμε λίγο πιο δίπλα τώρα για τον κύριο Σαμαρά το δημοσίευμα. Υπάρχουν και όρια στο περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης, είπε ο κύριος Σαμαράς. Ένα σαφές μήνυμα προς την Τρόικα των δανειστών και τους εκπροσώπους ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να λάβει νέα φορολογικά ή οριζόντια μέτρα, έστειλε στην ουσία χθες ο Πρωθυπουργός από το Στρασβούργο. Εξαφάνισαν τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια, ξεσηκωμός για την ΕΡΙΤ, για τη νέα ΕΡΤ λοιπόν. Δεν προβλέπεται τηλεοπτικός σταθμός από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν η ΕΡΤ 3. Εθαλομίχλη, μπαίνει σε εφαρμογή από την περιφέρεια το φθηνό ρεύμα. Έχουμε ανακοινώσει τον κύριο Τσαμασλή, θα το δούμε στο εσωτερικό. Ο δικός χάρτης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Το ρυθμιστικό σχέδιο λοιπόν το είδαμε και πριν στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος. Πάμε στο εσωτερικό της Μακεδονίας. Φθηνό και δωρεάν ρεύμα λοιπόν, αντίδοτο στην Εθαλομίχλη. Απόφαση ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά. Τη χαρακτηρίζει η εφημερίδα Μακεδονία. Με φθηνό και δωρεάν ρεύμα, λοιπόν, που θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά, απαντά η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας στο πρόβλημα της Εθαλομίχλης, που εδώ και έναν μήνα πνίγει σχεδόν καθημερινά τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα τώρα με απόφαση της αντιπεριφέρειας, τα μέτρα για την έκπτωση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα τεθούν σε ισχύ αν τα αερούμενα σωματίδια φτάσουν τα 90 μικρογραμμάρια για 5 συνεχόμενες ημέρες σε οποιαδήποτε περιοχή του νομού. Η Εθαλομίχλη λοιπόν συνεχίζει βέβαια να πνίγει σε εισαγωγικά τη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε μια φωτογραφία χαρακτηριστική των προηγούμενων ημερών. Σήμερα η κατάσταση, αλλά και χθες, είναι λίγο καλύτερη. Τα μέτρα βέβαια θα κριθούν στην πράξη όταν και αυτά θα εφαρμοστούν. Γυρνούμε σελίδα και σταματάμε σε δημοσίευμα που έχει να κάνει με την πόλη των Σερών. 3,8 εκατομμύρια ευρώ για βιοκλιματικές αναπλάσεις. Ολοκληρωτική αναμόρφωση σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ένα μεγάλο τμήμα του κέντρου των Σερών, εκεί προωθείται από τον τοπικό δήμο η ολοκληρωτική αυτή αναμόρφωση, φιλοδοξεί όχι μόνο να αλλάξει την εικόνα του αστικού περιβάλλοντος αλλά να βελτιώσει δραστικά τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του. Θα εμφανιστούν λοιπόν, όπως βλέπουμε και στις μακέτες, πίδακες νερού,
ψηλά δέντρα, στέγαστρα για σκίαση, ακόμη και τοποθέτηση έχουμε υπαίθριων ανεμιστήρων. Μέσα στα σχέδια λοιπόν ανάπλασης του Δήμου Σερών περιλαμβάνονται αυτά για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή έκτασης 31 στρεμάτων, η οποία βρίσκεται, όπως σας είπαμε, στην καρδιά της πόλης. Άλλο δημοσίευμα από την ίδια εφημερίδα Πάντα, η προσφορά των Θρακών στη Θεσσαλονίκη, μια ημερίδα, για αυτήν ενημερωνόμαστε εδώ από την ατζέντα για τη Θεσσαλονίκη. Τους στενούς και μακροχρόνιους δεσμούς λοιπόν μεταξύ της Θράκης και της Θεσσαλονίκης και τη σημαντική συνεισφορά διακεκριμένων Θρακών στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης θα επιχειρήσει να καταδείξει αυτή η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Πάμε λίγο πιο κάτω για το Λαγκαδά το επόμενο δημοσίευμα. Είδατε για την πολιτιστική πρωτεύουσα ένα ακόμη, ένα σεμινάριο εναντίον της ξενοφοβίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν το προηγούμενο. Λαγκαδάς, ενημέρωση για σπουδές και εργασία στη Γερμανία. Ενώ έχουμε και εκδήλωση για την αγιορείτικη κουζίνα και πάλι η αγιορείτικη κουζίνα η οποία διεθνώς βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή, αυτό το ολόκληρο χρόνο στις προτιμήσεις όλων, κορυφαίες προτιμήσεις, με ιταλική φινέτσα αυτή τη φορά. Ιταλός ήταν ο μάγειρας ο οποίος μαγείρεψε μαζί με τους αγιορείτες, μαζί την αγιορείτικη κουζίνα. Για άλλη μια φορά λοιπόν κατάφερε να γίνει θέμα και να συζητηθεί η κουζίνα αυτή. Πάμε στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης τώρα. 1.300 θέσεις εργασίας φέρνουν οι επενδύσεις, 259 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 70 σχέδια σε όλη τη Μακεδονία. Αναφέρεται βέβαια σε ανακοινώσεις του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Συνολικά λοιπόν 259 επενδυτικά σχέδια. Αναμένεται λοιπόν, αναμένονται νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν. 1.300 τις υπολογίζει σε δηλώσεις του ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Καράογλου. Έχει αρχίσει να γυρίζει ο επενδυτικός τροχός, είπε χαρακτηριστικά η ατάκα την οποία ξεχωρίσαμε. Σήμερα εκδικάζεται η έφεση Παπαγεωργόπουλου. Η άσκηση με βάρη γλιτώνει τις γυναίκες από τον διαβήτη, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Και χαμηλά δεξιά στην εφημερίδα, στρίμωξαν τον Σαμαρά στο Ευρωκοινοβούλιο, πρεμιέρα Προεδρίας και ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από την ομιλία του εχθές. Στο εσωτερικό της εφημερίδας, στην στήλη για την υγεία και την επιστήμη μεταφερόμαστε τώρα και διαβάζουμε, ξεχωρίζουμε μάλλον τα δύο δημοσιεύματα στη σελίδα 15. Το πρώτο έχει να κάνει με τον εγκέφαλό μας και πόσο τα μυθιστορήματα μπορούν να τον διαμορφώσουν. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Έμορη αυτή τη φορά ανακάλυψαν ότι η ανάγνωση ενός μυθιστορήματος προκαλεί βιολογικές μεταβολές στον εγκέφαλο, οι οποίες μάλιστα παραμένουν για διάστημα μερικών ημερών. Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι τα βιβλία που διαβάζουμε μας επηρεάζουν βαθύτερα από ό,τι ίσως νομίζαμε και ενδεχομένως ενισχύουν τις γνωστικές μας ικανότητες. Περαιτέρω μελέτες θα δείξουν σε ποιο βαθμό συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως και τα αποτελέσματα, φυσικά που είναι διαφορετικά ανάλογα με το είδος του αναγνώσματος. Μεγάλη προσοχή, τι διαβάζετε λοιπόν από εδώ και στο εξής. Λίγο πιο κάτω τώρα, στην ίδια σελίδα Πάντα, άλλο ένα δημοσίευμα για τον ύπνο αυτή τη φορά. Γιατί κοιμόμαστε λοιπόν, οι επιστήμονες έρχονται με μια ανατρεπτική θεωρία να μας εξηγήσουν το λόγο που κοιμόμαστε. Ο ύπνος είναι το τίμημα λοιπόν της γνώσης. Έρχονται να μας πούν επιστήμονες. Όλα αυτά τα χρόνια πίστευαν λοιπόν ότι ο ύπνος παρέχει υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την ξεκούραση. Μια θεωρία λοιπόν που πραγματικά επικρατούσε, δηλαδή ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τον ύπνο για να λειτουργήσει σωστά ο εγκέφαλός μας την επόμενη μέρα. Έρχονται τώρα επιστήμονες όμως που λένε ότι εξαιτίας της μάθησης και το ότι μαθαίνουμε δηλαδή όλο ένα και περισσότερα πράγματα, παραδείγματος χάρη μια ξένη γλώσσα, γι' αυτόν τον λόγο και προκαλείται ο ύπνος. Δηλαδή έρχεται μετά την γνώση, την απόκτηση της γνώσης, ο ύπνος ως αποτέλεσμα της γνώσης που έχει αποκτηθεί. Αφήνουμε και τον τύπο Θεσσαλονίκης και στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ενημερωθούμε για τις θερμοκρασίες πόλεων για αργά απόψε τη νύχτα, αλλά και για αύριο. Φυσικά θα δούμε τι συνέβησαν σήμερα 16 Ιανουαρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά με αθηναϊκές εφημερίδες.
Ενημερωθήκαμε και για την παρουσία της 4Ε στα κοινωνικά δίκτυα. Είδατε στο Σαν Σήμερα ότι πάρα πολλά γεγονότα συνέβησαν τον προηγούμενο ειδικά αιώνα, Σαν Σήμερα 16 Ιανουαρίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις επισκέψεις στα κοινωνικά δίκτυα όπου βρίσκεται η 4Ε, είτε είναι στη σελίδα μας στο Facebook, στο της 4Ε, είτε στο Twitter, είτε όταν επισκέπτεστε το κανάλι μας στο YouTube, το Greek TV 4Ε, είτε το Google Plus, είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Παντού υπάρχει ένας τρόπος λοιπόν να έρθουμε σε επαφή και να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις για το πρόγραμμά μας και να δείτε ολόκληρες εκπομπές που θέλετε να ξαναδείτε ή ίσως δεν έχετε δει. Πάμε τώρα στις αθηναϊκές εφημερίδες. Αθηναϊκές εφημερίδες, τις οποίες απασχολούν θέματα όπως η δράση της Χρυσής Αυγής, φωτογραφίες που ήρθαν ανεκτημένες, ήταν διαγραμμένες συγκεκριμένες από τους σκληρούς δίσκους οι οποίοι κατασχέθηκαν, οικονομικές ειδήσεις, η ομιλία του κύριου Σαμαρά στο Ευρωκοινοβούλιο και φυσικά τα κόκκινα δάνεια. Αυτές εν ολίγης είναι οι ειδήσεις που απασχολούν τις αθηναϊκές εφημερίδες. Ξεκινούμε να τις βλέπουμε όμως, να βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα για να ενημερωθούμε καλύτερα. Ένοπλο κόμμα η Χρυσή Αυγή, πρώτο θέμα. Νέες φωτογραφίες για την παραστροδιωτική δομή της οργάνωσης. Λίγο πιο δίπλα, οι 15 ώρες του θρίλερ της απαγωγής. Ο κύριος Καραμολέγκος, λοιπόν, ο επιχειρηματίας, ο οποίος απήχθη προχθές το βράδυ. Και ζητούσε η απαγωγή, ζητούσαν 2 εκατομμύρια ευρώ λίτρα για να τον απελευθερώσουν. Τελικά οδήγησε τον απαγωγέα στο αστυνομικό τμήμα και τον έπεισε να παραδοθεί. Ελεύθερος με εγγύηση 5 εκατομμυρίων ευρώ ο Δημήτρης Κοντομινάς. Και πάμε στο εσωτερικό της εφημερίδας για να σταματήσουμε σε δημοσίευμα που έχει να κάνει με το δωρεάν ρεύμα. Αυτή τη φορά στη Λάρισα και στην Καρδίτσα μας μεταφέρει το δημοσίευμα, με αφορμή βέβαια την εθαλομίχλη το δωρεάν αυτό ρεύμα. Η Λάρισα και η Καρδίτσα λοιπόν είναι οι πρώτες πόλεις στην Ελλάδα που θέτουν σε ισχύ το δωρεάν ρεύμα στα νοικοκυριά με κοινωνικό τιμολόγιο στο πλαίσιο των μέτρων για το περιορισμό του φαινομένου της εθαλομίχλης. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, είπαμε χθες είχαμε ανακοινώσεις, το μέτρο τίθεται σε ισχύ όποτε οι τιμές των αερούμενων σωματιδίων ξεπερνούν τα 90 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο επί 5 συνεχόμενες ημέρες. Το αποφασίστηκε στη χθεσινή σύσκεψη λοιπόν του Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης του κυρίου ή την απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης του κυρίου Τσαμασλή. Οι δικαιούχοι, να πούμε, του κοινωνικού τιμολογίου στα όρια των Δήμων Λαρισαίων και Καρδίτσας έχουν δωρεάν χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ήδη από την περασμένη Δευτέρα μέχρι σήμερα το μεσημέρι, όταν θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, γιατί Λάρισα όμως είναι μέχρι και το Σάββατο. Πάμε σε άλλο δημοσίευμα τώρα, στην εφημερίδα Έθνος πάντα είμαστε. Η γρίπη απειλεί τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Έκανε την εμφάνισή της η εποχιακή γρίπη. Έχει ξεσπάσει συναγερμός από τους επιδημιολόγους για την εποχική γρίπη. Τα κρούσματα αυξάνονται, αλλά η δραστηριότητά της παραμένει προς το παρόν ήπια, με αυξητική όμως τάση. Τις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο, αναμένεται σημαντική αύξηση των κρούσματων. Καταγεγραμμένοι θάνατοι είναι ήδη 5, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Να πούμε ότι πρόκειται για 2 γυναίκες και 3 άνδρες, ηλικίας 31 ο άνδρας με κλινική παχυσαρκία, 54, 55, 63 και 73 ετών. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 14 σοβαρά περιστατικά και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση εκτός εντατικής. Για να μην πανικοβαλόμαστε, η εποχική γρίπη είναι εδώ, όμως όπως σας διαβάσαμε συνδέχουν και άλλοι παράγοντες που οδηγούν βέβαια στα μοιραία αποτελέσματα εκτός από το κρούσμα της γρίπης. Αλλάζουμε τώρα εφημερίδα, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Το σχέδιο για μείωση εισφορών, αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας όπως διαβάζουμε στον υπέρτιτλο. Ρυθμίσεις για τόνωση της απασχόλησης με ισοδύναμα. Εντός του 2014 περιορίζονται οι εισφορές κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες με ταυτόχρονο κούρεμα οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ. Μένουν εκτός περικοπών οι εισφορές σύνταξης του ΙΚΑ για να μην επηρεαστούν τα έσοδα του ασφαλιστικού οργανισμού, ενώ έχουμε και συντάξεις με ευνοϊκούς όρους για όσους έφυγαν από ΔΕΚΟ με εθελούσια. Καταργούνται φορείς. Νέο βαθμολόγιο έχουμε στο δημόσιο. Η Ελλάδα δοκιμάστηκε, άντεξε, τώρα ανακάμπτει. Ο κ. Σαμαράς το είπε αυτό στην Ευρωβουλή. Ο Μάρτιν Σούλτς, άμεση ελάφρυνση του χρέους ζήτησε, ενώ ο κ. Μπαρόζο. Οι Κασάνδρες είχαν άδικο, οι Κασάνδρες που υποστήριζαν ότι δεν θα τα καταφέρει η Ελλάδα και ότι το σχέδιο δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ελεύθερος με εγγύηση 5 εκατομμυρίων ευρώ ο Κοντομινάς, η απολογία του και το σκεπτικό των δικαστών. Μήνυμα Προβόπουλου, πιστώσει σε δυναμικές επιχειρήσεις με προοπτικές, ενώ ο κ. Σάλλας ανέφερε το μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για τις ελληνικές τράπεζες. Πάμε στο εσωτερικό της εφημερίδας. Σταματάμε τώρα σε δημοσίευμα που έχει να κάνει με απεργίες στη ΔΕΗ. Το συναντούμε εδώ στην
Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, λοιπόν, ως πολύ μικρό δημοσίευμα. Μια αναφορά, λοιπόν, για τις απεργίες αυτές, 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, τις οποίες αποφάσισαν τα σωματεία εργαζομένων στη ΔΕΗ από την ερχόμενη εβδομάδα, που αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την πλήρη. Για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Παράλληλα, αποφάσισαν και καταλήψεις εργασιακών χώρων, συναλλητήριο, αλλά και πρόσκληση σε άλλες ομοσπονδίες. Νέες υπηρεσίες από τα ΕΛΤΑ στο μεταξύ, ακριβώς από κάτω το δημοσίευμα θα το δούμε τώρα. Νέες υπηρεσίες, προπληρωμένες κάρτες θα εκδίδουν από τον επόμενο μήνα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, ο κ. Μελαχρινός. Με αυτές οι πελάτες θα μπορούν να αγοράζουν από το διαδίκτυο, αφού προηγουμένως λάβουν κωδικό που θα τους δίνεται με την κατάθεση συγκεκριμένου ποσού. Επίσης, από το τέλος του μήνα, με κόστος 3 ευρώ, θα παραλαμβάνονται και θα εκτελούνται φαρμακευτικές συνταγές, ενώ ξεκινά πιλωτικά η αγορά, συσκευασία και αποστολή προϊόντων με αντικαταβολή από επιχειρήσεις. Δικαστική συνέχεια για τη δίκη της Θεσσαλονίκης. Πιθανότατα σήμερα, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ξεκίνησε, είπαμε ότι οι εφημερίδες από χθες έχουν τις ειδήσεις στη διάθεσή τους. Ξεκίνησε η δίκη, είχαμε διακοπή. Συνεχίστηκε μετά τη 1 το μεσημέρι και θα συνεχιστεί φυσικά στο Εδόλιο ο πρώην δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κ. Παπαγεωργόπουλος, και ο άλλος ένας καταδικαστής σε ισόβια, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ο κ. Λεμούσιας. Πάμε σε άλλη σελίδα τώρα από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πριν την αφήσουμε και αυτήν. Τέλος στις πλαστικές σακούλες έως το 2020. Από την Κομισιόν αυτή η ανακοίνωση, πρωτοβουλία λοιπόν για την προστασία του περιβάλλοντος από τα πλαστικά απόβλητα, γι' αυτό συγκεκριμένα πρόκειται. Τέλος λοιπόν στις πλαστικές σακούλες και άλλα επικίνδυνα πλαστικά υλικά θα επιχειρήσει να βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2020. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα την Τρίτη, το οποίο προβλέπει την τροποποίηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη μείωση των αποβλήτων. Στόχος βέβαια να περιοριστεί η οικολογική ζημία που προκαλείται από τα πλαστικά απόβλητα, ιδιαίτερα στους ωκεανούς. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμα λοιπόν, το οποίο προβλέπει την τροποποίηση των οδηγιών που είχαμε έως και σήμερα για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα. Οι πλαστικές σακούλες θα είναι, λένε, παρελθόν από το 2020. Στην επόμενη εφημερίδα τώρα. Πάμε στην Ελευθεροτυπία. Έχασε την ευκαιρία, το πρωτοσέλιδο είναι για τον Αντώνη Σαμαρά, για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Έχασε την ευκαιρία στο άκουσμα των εξαγγελιών, των όσων είπε μάλλον στην κοινική παραδοχή, όπως λέει η Ελευθεροτυπία, του Επιτρόπου Όλη Ρεν, ότι το ελληνικό χρέος δεν αναδιαρθρώθηκε το 2010 για να μην φυγούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι οικονομίες των άλλων χωρών. Έχασε την ευκαιρία να απαντήσει λοιπόν ο κ. Σαμαράς, όπως διαβάζουμε εδώ σε αυτήν την εφημερίδα. Χαράτσι, οι οποίοι τους στέλνουν σε ιδιώτες γιατρούς και το χρεώνουν. Νέο χαράτσι ετοιμάζει η κυβέρνηση και ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ για τους ασφαλισμένους του οργανισμού, καθώς τα χρεώνονται οι ασθενείς ακόμη και για τα τηλεφωνήματά τους, προκειμένου να κλείσουν ένα ραντεβού σε ιδιώτες συμβεβλημένους γιατρούς. Πάμε λίγο πιο κάτω. Μετά το Κονκόρτ, μια νέα πρόταση αεροπλάνου, η πράσινη φάλαινα των εθέρων, όπως λέγεται. Πετάμε πράσινη ενέργεια, λοιπόν, έχει συστήματα αυτόματης επιδιόρθωσης τεχνικών προβλημάτων και στα 3 του πατώματα, τρίπατο λοιπόν το αεροπλάνο αυτό, θα μπορεί να ταξιδεύει στα σύννεφα με 755 επιβάτες. Το μέλλον των αεροσκαφών παρουσιάζει ο Ισπανός σχεδιαστής Όσκαρ Βινιάλς, σε αυτόν ανήκει ο σχεδιασμός του. Και χαμηλά δεξιά στην εφημερίδα, παιδιά για όλες τις δουλειές, οι ταχυδρόμοι. Αλλαγές έχουμε στα ΕΛΤΑ λοιπόν, αλλάζουν πρόσωπο, θα παραλαμβάνουν, θα εκτελούν φαρμακευτικές συνταγές, όπως διαβάσαμε και πριν, ακόμη και στο καθαριστήριο λοιπόν, ίσως να πηγαίνουν τα ρούχα. Στο εσωτερικό της εφημερίδας τώρα. Για ραντεβού με τον γιατρό, 1 ευρώ το τηλεφώνημα, η πρόταση, η έμπνευση της κυβέρνησης και του ΕΟΠΗ λοιπόν, που θα πληρώσουν οι ασφαλισμένοι, όπως γράφει και η Ελευθεροτυπία. Έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ στη φωτογραφία, ο κ. Κοντός, ο οποίος δηλώνει ότι σκοπεύει να διαπραγματευτεί με τους ιδιώτες γιατρούς, έτσι μέρος του ραντεβού να τον αναλαμβάνουν, να το κλείνουν ιδιωτικές τηλεφωνικές εταιρείες. Κόστος λοιπόν, ακόμη και για να κλείσουν ραντεβού, κάτι το οποίο φυσικά θα σηκώσει αντιδράσεις, όπως είναι φυσιολογικό. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Η Εστία. Το πλεόνασμα δεν αρκεί για να επιτευχθεί, εξουθενώθηκε η οικονομία, γράφει και σχολιάζει η Εστία στο πρώτο της θέμα. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα, στην Αυγή. Έκρηξη κόκκινων δανείων, το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Δεν βάζουμε υπογραφή σε συνέχιση του μνημονίου. Ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το είπε αυτό. Στο Ευρωκοινοβούλιο, πλήρης ταύτιση Σαμαρά με τη μνημονιακή πολιτική, γράφει η Αυγή. Κομισιόν Γερμανία Εργοδότες, η Ευρωδεξιά χαιρετίζει τις περικοπές Ολάντ, σκληρές περικοπές από τον Γάλλο πρόεδρο, οι οποίες ανακοινώθηκαν σε βάθος τριετίες. Η Εφημερίδα των Συντακτών τώρα. Αποκαλυπτήρια για τη Χρυσή Αυγή το δημοσίευμα, ακόμη και μικρά παιδιά στρατολογούσε η Χρυσή Αυγή. Ελεύθερος με εγγύηση Μαμούθ, ο Δημήτρης Κοντομινάς, δημόσιο διάτρητη αξιολόγηση. Συρία, δύσκολες ώρες εκεί, πεθαίνοντας από την πείνα είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος. Αργοπεθαίνουν από τις ασθένειες και από την πείνα οι περίπου 20.000 Παλαιστίνοι πρόσφυγες, τον πολιορκούμενο από τον κυβερνητικά στρατεύματα προσφυγικό καταβλισμό του Γιαρμούκ, έξω από τη Δαμασκό, που ελέγχεται εν μέρη από τους Ισλαμιστές αντάρτες. Έχει σταλεί βοήθεια και από την Εκκλησία εκεί. Πραγματικά λοιπόν πολύ δύσκολες ώρες. Έχουμε κλείσει μάλλον για βοήθεια και από την Εκκλησία για τη Συρία. Δύσκολες ώρες λοιπόν για τον πληθυσμό εκεί και ειδικότερα για τα μικρά παιδιά. Εφορία, μπλόκο στα κρυφά εισοδήματα. Προεκλογική ομιλία Σαμαρά, προεκλογική τη χαρακτηρίζει την ομιλία Σαμαρά χθες στο Στρασβούργο η Εφημερίδα των Συντακτών. Αλέξης Τσίπρας, ψάξτε αλλού για συνένοχους. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η Καθημερινή είναι αυτή. Φωτογραφία από αυτές που βρέθηκαν, τις ανεκτημένες στην ουσία, διαγραμμένες ήταν αυτές τις φωτογραφίες από τα αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, μετά από έρευνα που έγινε από την ελληνική αστυνομία. Μέλη λοιπόν της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας εδώ, βλέπετε στη φωτογραφία, δίπλα ακριβώς της Χρυσής Αυγής, ευρωεκλογές σε κλίμα ακραίας πόλωσης, ομιλίες Σαμαρά και Τσίπρα, δάνεια μόνο σε υγιείς επιχειρήσεις, ένα ακόμη θέμα, αντίδραση Ερντογάν έναντι Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα περί δικαιοσύνης, ως συνωμοσία με σκοπό να κλονιστεί η πίστη των αγορών στην τουρκική οικονομία, χαρακτήρισε ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ταγί Ερντογάν τις έρευνες για διαφθορά στελεχών της κυβέρνησής του. Σχέδιο 64 δράσεων στο Δήμο Αθηναίων, ορίζοντας υλοποίηση στο 2020. Υποτροφίες για πρακτική σε εταιρείες. Δεκάδες νέοι με μεταπτυχιακό στέλνονται στο εξωτερικό από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Αριστερά, χτυπήματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Λευκή εβδομάδα, όχι λέει το Υπουργείο Παιδείας στην πρόταση των ξενοδόχων για Λευκή εβδομάδα μετά την Καθαρά Δευτέρα. Καταργούνται 21 φορείς του Δημοσίου, νομοσχέδιο σε διαβούλευση. Ελεύθερος με εγγύηση Μαμούθ ο Δημήτρης Κοντομινάς και έπεισε τον απαγωγέα να τον αφήσει και να παραδοθεί ο Μανώλης Καραμολέγκος. Αίσιο τέλος λοιπόν για την υπόθεση απαγωγής του επιχειρηματία αργά τη νύχτα της Τρίτης. Σας είπαμε και χθες λοιπόν, είχαμε τις πληροφορίες, αλλά δεν δώσαμε περισσότερα ή το όνομα του επιχειρηματία, καθώς ήταν σε εξέλιξη η δουλειά της ελληνικής αστυνομίας. Ριζοσπάστης τώρα, πρώτο σέλιδο. Αγωνιούν ποιος θα γίνει εκλεκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, όπως γράφει ο ριζοσπάστης στο πρωτοσέλιδό του. Και εργαζόμενοι στην κοινοφιλή εργασία απέσπασαν δέσμευση από τον ΟΑΕΔ ότι θα πληρωθούν. Στα νέα τώρα θα περάσουν. Πώς να ρυθμίσετε τα δάνεια που δυσκολεύεστε να πληρώσετε, οδηγός δόθηκε νέα παράταση για ενήμερους οφειλέτες, είπαμε, έως και τα μέσα, έως και τις 15 Απριλίου η παράταση αυτή. Θα πληρώσουν όσοι πάνε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, κάτι ακόμη το οποίο ανήκει στον Αντώνη Σαμαρά, μια δήλωσή του. Ναζιστική κατήχηση ακόμη και στα παιδιά τους. Ντοκουμέντο ντροπής το χαρακτηρίζει η Εφημερίδα των Νέων, αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας τώρα. Φωτογραφία, είπαμε, από διαγραμμένα αρχεία της Χρυσής Αυγής. Πάμε στο εσωτερικό της εφημερίδας. Εκτελούνται συνταγές από τα ΕΛΤΑ, θέμα το οποίο πραγματικά ξεχωρίζει σήμερα σε όλες τις εφημερίδες. Με τη νέα υπηρεσία, η οποία θα κοστίζει 3 ευρώ λοιπόν, ο ταχυδρόμος θα φαίνεται για τα φάρμακα στο σπίτι σας. Εκτελούνται λοιπόν συνταγές, είναι η νέα υπηρεσία που ετοιμάζονται να προσφέρουν τα ελληνικά ταχυδρομεία. Έως και το τέλος του μήνα θα γίνει αυτό πραγματικότητα, όπως διαβάζουμε. Οι ταχυδρόμοι, πέρα από τη διανομή της αλληλογραφίας, θα αναλαμβάνουν έναντι αμοιβής και άλλες υπηρεσίες, θελήματα, όπως η εκτέλεση συνταγών των πολιτών σε φαρμακεία. Σύμφωνα με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, λοιπόν, η είσοδος των διανομέων στον χώρο των νέων υπηρεσιών θα ξεκινήσει πιλωτικά από την Αττική, με την παραλαβή και εκτέλεση φαρμακευτικών συνταγών. Στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε άλλους τομείς και σε περισσότερες περιοχές. Ξεκινά λοιπόν από την Αττική, με ένα τηλέφωνο και μόνο θα γίνει το συγκεκριμένο, και ίσως να φτάσουμε στο σημείο λοιπόν να πηγαίνουν ακόμη και τα ρούχα στο καθαριστήριο. Οι ταχυδρόμοι, κάτι το οποίο δεν έκαναν σε καμία περίπτωση τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά
τις ελλείψεις που παρουσιάζουν οι ταχυδρόμοι. Να πούμε βέβαια ότι είναι πάρα πολλές, γιατί είναι λιγότεροι πλέον ταχυδρόμοι. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως εδώ στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τους ίδιους, έχουν να πάρουν άδεια πάρα πολύ καιρό, μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει ίσως να κοιτάξει και η διοίκηση των ΕΛΤΑ να προσλάβει προσωπικό, νέο προσωπικό, το οποίο θα μπορέσει να ενταχθεί στη δύναμή του και να κάνει όλα αυτά που σχεδιάζουν να κάνουν. Στο σημείο αυτό, οι τρόποι επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό μας σταθμό 2310-729-219, αριθμός τηλεφώνου, δίπλα ακριβώς ο αριθμός fax, ενώ ακριβώς από κάτω το email μας info@tv4y.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ή στο σελίδα μας τώρα www.tv4y.gr. Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για το πρόγραμμά μας τόσο για Ελλάδα όσο και για εξωτερικό, όπου και να παρακολουθείτε την τηλεόραση της 4Y. Φυσικά μπορείτε να μας βλέπετε και μέσω live streaming, μέσω της ιστοσελίδας που είδατε. Ήταν η εκπομπή Μέρα με τη Μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια σας.